Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Αύριο ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική παρέμβαση για τους χιλιάδες συνταξιούχους που δεν είδαν αυξήσεις στις συντάξεις του Ιανουαρίου λόγω της προσωπικής διαφοράς. Έχουμε τη βεβαιότητα του δημοσιονομικού χώρου για να ανακουφίσουμε και όσους αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου, δήλωσε από την Κοζάνη. Ακόμα χαρακτήρισε ναρκοθετημένο από την απλή αναλογική το δρόμο προς τις κάλπες, ενώ επανέλαβε ότι το δίλημα των επικείμενων εθνικών εκλογών είναι Πρωθυπουργός Μητσοτάκης ή Πρωθυπουργός Τσίπρας. Νέα δεδομένα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις διαμορφώνει ο σεισμός στην Τουρκία, με τον Νίκο Δένδια να δηλώνει πως όσο σοβαρές και είναι οι διαφορές των δύο χωρών, ο ανθρώπινος πόνος είναι κάτι μεγαλύτερο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι σε επίπεδο κλίματος αυτή τη στιγμή υπάρχει μία άλλη πραγματικότητα. Επανέρχονται οι 72 ή 120 δόσεις, αλλά με δικλείδες ασφαλείας για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, όσον αφορά στη ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο. Εν τω μεταξύ, ενόχλησε το σχόλιο «θα τους φάμε», που είπε η Τάνια Τσανακλίδου έξω από το Εθνικό Θέατρο στην Αθήνα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης για την κυβερνητική ρύθμιση που αφορά τα πτυχία του καλλιτεχνικού κόσμου. Ακούγεται ότι η κυρία Τσανακλίδου θα είναι υποψήφια με το ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλος, Σταύρο, πληθαίνουν τα σενάρια για αναβολή των εκλογών στην Τουρκία με το σεισμό. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι εκλογές μετατίθεται για τον επόμενο ένα χρόνο. Καλησπέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, είμαστε εδώ απέναντι με τον Χρήστο Τσαλικίδη. Στούντιο άλλαξε. Στούντιο άλλαξε, πραγματικά. Όμως, να ξεκινήσω από το τέλος. Οι εκλογές στην Τουρκία θα μετατεθούν, Χρήστο. Δεν μπορεί να γίνουν, δεν μπορούν να στηθούν κάλπες πάνω στα ερείπια. Είναι ένα γεγονός. Μιλούμε για 10 επαρχίες που έχουν πληγεί ολοκληρωτικά από το σεισμό. Μιλούμε για 13,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι σαφές πως υπάρχουν όλοι οι λόγοι ώστε να οδηγηθούμε σε μια αναβολή των εκλογών. Δεν ξέρω, και αυτό νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει και ο εκλεκτός μας, ο συγκεκριμένος Χρήστο, αν αυτή η μετάθεση των τουρκικών εκλογών επηρεάζει και την ημερομηνία των ελληνικών εκλογών. Είχε ένα σχετικό άρθρο στο Βήμα, νομίζω, την Κυριακή. Ναι. Να το δούμε. Θόδωρος Καράγουλ μαζί μας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, πρώην Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ραέλογλου, κύριε Τσαλικίδη. Χαίρομαι που μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσω εγώ, Σταύρο, την κουβέντα όχι για την ημερομηνία των εκλογών, αλλά από το σχόλιο της κυρίας Τσανακλίδου. Η κυρία Τσανακλίδου λέει «θα τους φάμε». Είχε προηγηθεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πίρτζης, «θα επιβάλλουμε την δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο». Βγαίνει ο βουλευτής της Δράμας, ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, και προσπαθεί να δώσει άλοφη στους τρομοκράτες, στους εγκληματίες της 17 Νοέμβρη. Αν μου επιτρέψετε, το πιο σοβαρό από όλα είναι αυτό. Όλα τα υπόλοιπα τώρα. Φαίνεται όμως, Σταύρο, ότι πάμε σε ένα σκληρό ροκ από την πλευρά της αντιπολίτευσης εν ώψη των εκλογών. Εντάξει, προφανώς οι εκφράσεις αυτές δεν με ικανοποιούν, με στενοχωρούν. Θεωρώ ότι οι εκλογές πρέπει να γίνονται σε ένα πολιτισμένο πολιτικό επίπεδο και πρέπει όλα τα κόμματα αλλά και όλοι οι υποψήφοι να μην δείχνουν την αγωνία τους, να είναι σοβαροί, να έρονται στο ύψος των περιστάσεων και βεβαίως να κρατάνε ένα σοβαρό επίπεδο πολιτικού λόγου. Τώρα, εκφράσεις από μια καλλιτέχνη την οποία ρίσκω την παρόδο, έτσι μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πολύ καλή τραγουδίστρια. Ήταν τουλάχιστον, γιατί τώρα έχουν περάσει τα χρόνια. Αλλά και εκφράσεις όπως αυτές που είπε ο κύριος Σπίρτης, η δημοκρατία δεν επιβάλλεται. Έτσι, ούτε με το καλό, ούτε με το άγριο. Η δημοκρατία είναι τρόπος ζωής, η δημοκρατία είναι ποιότητα, είναι δυνατότητα να εκφραστεί ο άλλος ελεύθερα, να υπερασπίσει την άποψή του. Προφανώς δεν πιστεύω ότι ο κύριος Σπίρτης είναι αντιδημοκράτης. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του. Θα περίμενα να το ακούσω από τον κύριο Πολάκη που δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά τέλος πάντων ο κύριος Σπίρτης ήταν κάτι περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, είναι φανερό το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πολλώσει το σκηνικό, το πολιτικό σκηνικό. Αυτό το κάνει γιατί βλέπει ότι δεν μπορεί να συσπηρώσει κόσμο, βλέπει ότι έχει προβλήματα, βλέπει ότι παρά τα 3,5 χρόνια της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου τα έχουμε δει όλα και περάσαμε από 1,000 προβλήματα, εξακολουθεί και έχει μια άνετη πρωτοκαθεδρία η Νέα Δημοκρατία, σε όλες τις δημοσκοπίες φαίνεται αυτό, και προσπαθεί πολλώντας το παιχνίδι και πιέζοντας πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και το ΠΑΣΟ, για να το πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από εκεί, να μειώσει τη διαφορά, έτσι ώστε να δώσει την ελπίδα στους ανθρώπους του να συσπηρωθούν και στις δεύτερες εκλογές,
να πιέσει και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν αντισκούμε. Εμείς είμαστε ένα κόμμα της μετριοπάθειας, της σύνεσης, του μέτρου, της σοβαρότητας. Θα κινηθούμε λέγοντας τι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να μιλάμε με όρους μέλλοντος και όχι με όρους παρελθόντος, και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα μας δικαιώσει. Κόμμα της μετριοπάθειας είστε. Κόμμα της δεξιάς παραμένετε. Γιατί το λέω αυτό. Άκης Κέρτσος, στην εστία της Κυριακής. Μεταξύ κέντρου και δεξιάς επιλέγουμε το κέντρο. Και όχι μόνο. Αυτή η στροφή, αυτή η διεύρυνση προς το κέντρο, μήπως, κύριε Υπουργέ, στο τέλος του δρόμου σας ανοίξει πολύ μεγάλη πληγή στους λεγόμενους συντηρητικούς ψηφοφόρους, που, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση, είναι και η ψυχή της παράταξής σας? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι τα μεγάλα κόμματα έχουν πολύ διευρυμένα όρια. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία που είναι ένα μεγάλο φιλελεύθερο όρο, αν θέλετε να μιλήσουμε με όρους του παρελθόντος, ένα μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα, προφανώς και περιλαμβάνει πολίτες οι οποίοι είναι δημοκράτες, οι οποίοι πιστεύουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στην ελεύθερη οικονομία, και περιλαμβάνει ανθρώπους που ξεκινάει το ιδεολογικό τους φάσμα από τα όρια της σοσιαλδημοκρατίας και φτάνει μέχρι και τα όρια της ακροδεξιάς. Από εκεί πέρα είναι λογικό να έχουμε έτσι ανθρώπους που να είναι λίγο πιο κεντρώοι, λίγο πιο δεξιοί, έτσι, λίγο πιο φιλελεύθεροι. Υπάρχουν, λογικό είναι. Στα μεγάλα κόμματα δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει ιδεολογική απολυτότητα και ότι ό,τι πιστεύει ο καθένας πιστεύει και ο άλλος, γιατί υπάρχει ένα ευρύ φάσμα που μπορεί να κινηθεί. Άπαξ και κάποιος δέχεται τις βασικές καταστατικές αρχές μας, είναι καλοδεχούμενος στην παράταξη. Να πω βέβαια, για εμάς που είμαστε γέννημα θρήμα της παράταξης και ανήκουμε στην παραδοσιακή δεξιά, στην λαϊκή δεξιά, ότι χαιρόμαστε, και εγώ προσωπικά χαιρόμαι, γιατί είμαι από τα σπλάχνα της παράταξης και από την ΟΝΕΔΑ, από τη Μακίστα, στα σχολεία, από τη Δάπνο του Φουκού. Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι ήταν απέναντί μας, με τους οποίους δίναμε ιδεολογικούς αγώνες και είχαμε πολιτική αντιπαράθεση, να βλέπουν το λάθος που έκαναν και έστω και τώρα, στη μεγαλύτερη ηλικία, να έχουν οριμάσει και να έρχονται κοντά μας. Τους καλωσορίζουμε όλους, έτσι είναι καλοδεχούμενοι πάντα. Ένα μεγάλο κόμμα φιλελεύθερο και δημοκρατικό έχει ανοιχτές αγκάλες. Από εκεί πέρα, αυτοί που επιβραβεύουν ή όχι τους υποψηφίους είναι οι πολίτες, οι οποίοι αποφασίζουν, βλέπουν τα χαρακτηριστικά του κάθε υποψηφίου, βλέπουν την ιδεολογική του συνέπεια και την πορεία του καθενός και αναλόγως ψηφίζουν. Διεύρυνση το λένε, Σταυρό μου. Την πήρε την απάντηση. Πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν τη μεσαία τάξη, κύριε Καράγλου, γιατί υπάρχει μια γκρίνια από τους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν πήρανε την αύξηση που περιμένανε. Αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια κυβερνητική παρέμβαση για τις αυξήσεις, μάλλον για τον πόνους που πρόκειται να τους δώσει. Φοβάστε, ανησυχείτε μάλλον, είστε προβληματισμένος για το πώς μπορεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση την κατάσταση με την περίφημη μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει στην ατμόσφαιρα η αίσθηση ότι τελικά οι λεγόμενοι νοικοκυρέοι την πληρώνουν. Ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, στις φορολογικές τους δηλώσεις, με αποτέλεσμα να μην εισπράττουν κάτι από το μέρισμα της ανάπτυξης που δίνει η κυβέρνηση. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι μια παθογένεια γενικότερα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ότι δηλαδή οι συνεπείς τελικά αισθάνονται τα κορόιδα, γιατί δεν υπάρχει κάποια επιβράβευση για αυτούς. Και αντίθετα, οι ασυνεπείς, αυτοί οι οποίοι έχουν εκκρεμότητες, φτάνουν μια περίοδος καλή ώρα εκλογές και πάντοτε υπάρχει μια ευνοϊκή ρύθμιση. Να πω όμως κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν κάναμε πράξη ακόμη. Να επιβραβεύουμε τους συνεπείς, μάλλον το κάναμε σε ό,τι αφορά την καθάριση των φορολογικών δηλώσεων, όπου αν κάποιος πληρώσει εφάπαξ το φόρο του, τότε έχει μια μικρή, πολύ μικρή έκπτωση, νομίζω είναι 3%. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και πρόσφατα κατέθεσα μια σχετική ερώτηση που έλεγε ότι πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να δώσουμε και πάλι τις 120 δόσεις ή τέλος πάντων περισσότερες δόσεις από αυτές που σήμερα υπάρχουν στο δημόσιο. Βεβαίως, όχι με ίδιους όρους και με ίδιες προϋποθέσεις με αυτούς που ήταν συνεπείς και πληρώναν μέχρι τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δώσουμε μια ευκαιρία στους Έλληνες, που γενικότερα εγώ πιστεύω ότι δεν είναι εξ ιδεολογίας ή εξ επαγγέλματος συμπαταξίδες, αλλά δυσκολεύονται. Και γι' αυτό το λόγο είναι καλό να τους δίνεις ευκαιρίες. Τώρα, σε σχέση με το θέμα των συντάξεων που είπατε, η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων είδαν ότι από τον Ιανουάριο και μετά είχαν μια αύξηση των συντάξεων μετά από 12 χρόνια. 12 χρόνια μνημονίων και παγώματος των συντάξεων και μείωση των συντάξεων, είδαν ότι είχαν μια αύξηση αρκετά γενναία, συν 7,75%, και αν συνυπολογίσουμε και την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, είναι ακόμη μεγαλύτερη. Υπήρχε όμως ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι που λόγω του τραγικού νόμου
του Κατρούγκαλο, ο οποίος θέσπισε την ορολογία της προσωπικής διαφοράς, δεν είδαν πρακτικά τίποτα στην τσέπη τους. Παρέμεινε η σύνταξή τους ίδια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το αντιμετωπίσαμε στις εκδηλώσεις όλες που κάναμε. Ξέρετε ότι έχω ένα πολιτικό γραφείο το οποίο κάνει συνεχώς δράση και εκδηλώσεις. Τρέχω ένα πρόγραμμα που λέγεται έχει γενικό τίτλο Συνομιλώντας με την κοινωνία και συζητώ με τους πολίτες και βλέπω ότι υπήρχε αντίδραση. Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε καλά, εμείς γιατί δεν πήραμε κάτι. Θα μπορούσε κάτι να δοθεί. Το μεταφέραμε στον Πρωθυπουργό, το μεταφέραμε στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον κ. Χατζηδάκη. Και βεβαίως ήρθε η απάντηση σήμερα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, μιλώντας στην Κοζάνη, ότι αύριο θα ανακοινωθούν συγκεκριμένα μέτρα. Θεωρώ ότι αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση είναι μέσα στην κοινωνία, ακούει την κοινωνία, συνομιλεί με την κοινωνία, κάνει διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται. Βεβαίως, για να τα ξεκαθαρίσουμε και να μην περιμένουμε, και να μην περιμένουν οι φίλοι συνταξιούχοι που δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους, ότι αύριο θα πάρουν και αυτή την αύξηση, θα ανακοινωθεί στην 7,75. Θα είναι μια ανάσα. Προφανώς όμως θα είναι μέσα στα όρια της αντοχής και της ανοχής του προϋπολογισμού μας και μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που έχει δημιουργηθεί λόγω του ότι υπάρχει καλή πορεία των εσόδων. Και παραμένει ο στόχος της επενδυτικής βαθμίδας, φαντάζομαι. Προφανώς. Σας προτρέπουν, κύριε Υπουργέ, να μείνω λίγο στο θέμα των πληστηριασμών μετά την απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, από Διευθυντική Συμμαχία, όσο και το ΠΑΣΟΚ, να κάνετε την υπέρβαση. Βγάλετε, λέει, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, με συγχωρείτε, και καταργήστε τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που εσείς στυλιτεύετε από το 2015, αν δεν κάνω λάθος. Είναι εφαρμόσιμο, είναι υλοποιήσιμο κάτι τέτοιο, κύριε Υπουργέ, ή μιλούμε για λαϊκισμό? Για να ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει τι ακριβώς γίνεται. Καταρχήν, ποιος δεν θυμάται τις διαδηλώσεις και τις εντάσεις που δημιουργούνταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με το γνωστό σλόγγαν «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» κτλ. Ναι. Πρέπει να πούμε κάτι που είναι μια αλήθεια. Έτσι. Προχθές κοιτούσα σε ένα δελτίο ειδήσεων, δεν θυμάμαι πού, τον κύριο Τσακαλώτο το 2015, που έβγαινε και έλεγε ότι προφανώς και πρέπει να πληρώνονται τα χρέη στις τράπεζες, γιατί αν δεν πληρώνονται τα δάνεια, τότε δεν θα υπάρχει τραπεζικό σύστημα, άρα δεν θα μπορούν να πάρουν νέοι άνθρωποι δάνειο, επιχειρήσεις κτλ. Κτλ. Μου προξενεί μεγάλη εντύπωση και κυριολεκτικά θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή αυτή και να. Ενώ ακόμη δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ρίχνει στο εμπαρόδιο, ήταν με συντριπτική πλειοψηφία, 56-9. Τι κάνει, τι επιβεβαίωσε η απόφαση του Αρείου Πάγου, Στην ουσία, επιβεβαίωσε το νόμο 43-54 του 2015 του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομιμοποιεί τις εταιρείες servers για τη διενέργεια των πληστηριασμών. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, έτσι και το θυμίζω στους τηλεθεατές, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος νομοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με νόμο του Μαΐου του 2017. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που έφερε τον Δεκέμβριο του 2017 τροπολογία για αυτεπάγγελτη δίωξη και αυτόφορη διαδικασία σε όσους εμποδίζουν τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θυμίζω την περίπτωση του κυρίου Λαφαζάνη και του κόμματος που είχε κάνει τότε το ΛΑΕ, πόσες φορές στελέχη του στηρώντουσαν στα δικαστήρια. Και θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε οριζόντια το Φεβρουάριο του 2021 την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί αυτό ήταν απέτηση των δανειστών, γιατί αυτό ήταν απέτηση των μνημονίων. Και σήμερα έρχεται και μας κουνάει το δάχτυλο. Νομίζω χρειάζεται τρομερή υποκρισία και θράσος για να κάνει κάτι τέτοιο. Εμείς προσπαθήσαμε με το πρόγραμμα Ηρακλής να δώσουμε ανάσες και να γίνουν ρυθμίσεις. Ήδη χιλιάδες πολίτες το έχουν κάνει. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι μία σοβαρή παράταξη, ένα σοβαρό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν παίρνει θέση και δεν λέει θα φέρω τροπολογία ή θα φέρω προεδρικό διάταγμα ή οτιδήποτε άλλο πριν έχει την απόφαση του Αρείου Πάγου. Της ολομέλειας του Αρείου Πάγου, γιατί η απόφαση δεν υπάρχει. Θα περιμένουμε λοιπόν. Θα βγει η απόφαση, θα τη μελετήσουμε και ανάλογα θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν να κινηθούμε μέσα στα όρια πάντοτε του συντάγματος, με σεβασμό και στην απόφαση αυτή, αλλά με πρόθεση να βοηθήσουμε τον Έλληνα πολίτη, τον άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται να πληρώσει τα ευάλωτα νοικοκυριά, να κρατήσει και να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Πάνω σε αυτό, με συγχωρείς, μόνο Χρήστο. Είχαμε ακούσει, κύριε Υπουργέ, ο κύριος Σταϊκούρας, μόνο ξύλο που δεν έπαιξε τότε με τους τραπεζίτες για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Τα γνωστά μπινελίκια. Τα γνωστά μπινελίκια, συμφωνούμε. Εσείς τώρα είστε ικανοποιημένος από αυτό που πετύχαμε, δηλαδή την πλατφόρμα στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών, το οποίο οι τράπεζες κατ' ουσία προώθησαν? Μήπως διαπραγμάτευση είναι, Βρε Σταύρο. Μπορούν οι τράπεζες να πιεστούν περισσότερο, κύριε Υπουργέ?
Πιστεύω ότι θα πιεστούν. Όμως προσέξτε, εμείς είμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει ελεύθερη οικονομία και πρέπει να υπάρχει ελεύθερη οικονομία και πρέπει να υπάρχει ιδιωτικός τομέας και βεβαίως πρέπει να υπάρχουν τράπεζες που είναι σημαντικό εργαλείο για την οικονομία μιας ελεύθερης οικονομίας. Ανακεφαλοποιήθηκαν τρεις φορές, κύριε Υπουργέ, μου τράπεζες. Με συγχωρείτε όμως. Και τώρα δεν έχουμε καμιά συστημική τράπεζα η οποία είναι κρατική. Είναι ανεκρατική. Το ξέρουμε αυτό όλοι μας. Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες συστημικές είναι και οι τέσσερις ανήκουν σε ιδιώτες και σε funds. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα υπάρξει παρέμβαση, πιστεύω, μετά την έκδοση της απόφασης του Άριου Πάγου, αφού η κυβέρνηση τη μελετήσει προσεκτικά και βεβαίως θα είναι προς την κατεύθυνση να στηρίξει τα ευάλωτα νοικοκυριά, να στηρίξει τους ανθρώπους που θέλουν, αλλά δεν μπορούν να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε να υπάρχει μια επιδότηση της δόσης του δανείου, κάτι εν πάση περιπτώσει, ήδη υπάρχουν προγράμματα τέτοια που τρέχουν. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό από τους επαγγελματίες κακοπληρωτές, αυτούς που συστηματικά, ενώ έχουν χρήματα, ενώ έχουν ακίνητη περιουσία, δεν θέλουν να πληρώσουν γιατί νομίζουν ότι όλοι οι άλλοι είμαστε κορόιδα όσοι πληρώνουμε τις δόσεις των δανείων μας. Επειδή είστε από τους βουλευτές που τρέχουν, που κινούνται αρκετά. Καθημερινά. Και αρκετά απλώς αρκετά. Δεν έχει παραπάνω. Νομίζω ότι δεν είναι. Το έχουμε εξαντλήσει. Και επειδή συνομιλείτε με την κοινωνία, ποια είναι τα προβλήματα τα οποία θέτουν ψηλά στην ατζέντα τους? Ακρίβεια. Το πρώτο και το πιο σημαντικό αυτό τους απασχολεί. Έβρισκα στο παρελθόν για το πρόβλημα που είχε σχέση με την τιμή της ενέργειας, με την τιμή της θέρμανσης, έτσι. Νομίζω ότι αυτά έχουν υποχωρήσει, δεν είναι πλέον πρόβλημα. Γενικότερα όμως η ακρίβεια και το σούπερ μάρκετ είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο βάζουν. Κάναμε αρκετές πολιτικές για να βοηθήσουμε. Κυρίως αυξήσαμε το εισόδημα με την αύξηση των συντάξεων, με την αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού πέρσι σε ένα ιστορικό επίπεδο. Στην 9,7% από τα 650 ευρώ πήγαμε στα 713. Θα ακολουθήσει και νέα αύξηση με τη μείωση της φορολογίας, με το καλάθι του νοικοκυριού, με το market pass που ξεκινάει μέσα στις επόμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται. Έτσι, εγώ ζω μέσα στην κοινωνία, ακούω την κοινωνία. Και βλέπω ότι υπάρχουν άνθρωποι. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Τώρα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εμφανίσει το προσκήνιο ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι οι υποκλοπές και η δημοκρατία κτλ. Να πω, αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Κανείς ποτέ σε καμιά συγκέντρωση που κάνω δεν μου είπε ότι τον απασχολεί το ζήτημα των υποκλοπών ή το ζήτημα της δημοκρατίας. Για μένα είναι ένα σοβαρό ζήτημα, γιατί έχει σχέση με την ποιότητα της δημοκρατίας. Αλλά η κοινωνία έχει άλλα προβλήματα και με τα προβλήματά της ασχολείται. Η ακρίβεια λοιπόν είναι το πρώτο. Υπάρχει μια ανησυχία για την ελληνοτουρκική κρίση, που βέβαια τώρα λόγω των γεγονότων στην Τουρκία υποχωρεί. Οπότε πλέον φαντάζομαι ότι δεν θα είναι το επόμενο διάστημα στο προσκήνιο η ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Και ο πρόεδρος Ερντογάν έχει να αντιμετωπίσει άλλο πρόβλημα. Πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Ακριβώς πώς θα διαχειριστεί τα εκατομμύρια των ανθρώπων που θα μείνουν άστεγοι, που δεν θα έχουν τροφή, άνεργοι. Έτσι, και είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον ένα χρονικό διάστημα ενός χρόνου πολύ πιο ήρεμο και ομαλό σε σχέση με την Τουρκία. Επειδή το διαχειριστήκατε εν μέρη ως Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, δεν σας ανησυχεί ότι αυτή η καταστροφή σε Συρία και Τουρκία μπορεί να φέρει ένα νέο κύμα προσφύγων? Είναι ένα γεγονός το οποίο θα το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ναι, είναι σοβαρό αυτό που λέτε, είναι σοβαρή η παρατήρηση. Ενδεχόμενα κάποιοι άνθρωποι θα αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον και η περιοχή τους, καταλαβαίνετε ότι οι τραγικές συνθήκες που ζουν τώρα είναι τραγικές και φαντάζομαι ότι στο εγγύς μέλλον δεν πρόκειται να αλλάξουν έτσι, τόσο θετικά έτσι, ώστε να βελτιωθούν άμεσα. Όμως αυτό που ξέρω και αυτό που είναι πραγματικότητα είναι ότι τα σύνορά μας είναι πλέον θωρακισμένα και σε επίπεδο στεριάς βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχουν πολλά σκάφη του λιμενικού αλλά και της Frontex που επιχειρούν και εμποδίζουν, αν θέλετε, τέλος πάντων, να μπουν στο δικό μας τον θαλάσσιο χώρο, αλλά και σε επίπεδο Εύρου, όπου έχει οργανωθεί πολύ καλύτερα η σύνοριοφυλακή, έχει ενισχυθεί και αυτή από άνδρες και γυναίκες από στελέχη της Frontex. Και βέβαια το τείχος το οποίο κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρέμιζε, εμείς θα το προχωρήσουμε και έχουμε πει ότι σε όλο το μήκος του άξονα αυτό, τα 180 χιλιόμετρα, θα υπάρχει τείχος έτσι ώστε να προστατεύει την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι χώρα και δεν είναι χώρος όπου ο καθένας μπορεί να μπει ελεύθερα και να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή η Β' Θεσσαλονίκης είναι μια περιοχή η οποία έχει μέσα και έντονο αγροτικό στοιχείο, τι πρέπει να περιμένουν οι αγρότες την επόμενη τετραετία? Βρεθήκατε με τους αγρότες της Επανομής πρόσφατα. Ναι, προχθές ήμουν εκεί. Βέβαια, οι αγρότες της Επανομής και γενικότερα των ντόπιων χωριών έχουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που λέγεται ΑΤΑΚ. Δηλαδή, υπάρχει το πρόβλημα το ότι
Νοικιάζουν πολλές φορές χωράφια, τα οποία μπορεί να είναι κληρονομικά και να υπάρχουν 10 κληρονόμοι. Κάποιοι από αυτούς να μην θέλουν να πάρουν τον ηλεκτρονικό αριθμό το κινήτου και υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και εκτός αυτού, λόγω του ότι στα ντόπια χωριά ο κλήρος, ο αρχικός, έχει πολύ διαμελιστεί τώρα και μπορεί να έχει ο άλλος 4 στρέμματα εδώ, 5 παρά και 10 παρά δίπλα, από μόνοι τους οι αγρότες προχωρούν και κάνουν άτυπες ανταλλαγές. Σου δίνω τα χωράφια μου που συνορεύουν με τα δικά σου, που είναι λίγα στρέμματα εκεί, δώσ' μου σε τα δικά σου και όλα αυτά. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία δεν καλύπτει το σύστημα του ΟΣΔΕ και γι' αυτό το λόγο αυτό που ζητάνε είναι αναβολή, η πλήρης πρότασή τους είναι της εφαρμογής του ΑΤΑΚ έως ότου γίνει το κτηματολόγιο ή αυτό που γίνεται εδώ και 5 χρόνια, το 2017, αναβολή για ένα χρόνο της εφαρμογής του ΑΤΑΚ. Από το 2017 κάθε χρόνο πάμε ένα χρόνο παραπίσω. Και απ' την άλλη ζητούν να επιτραπεί η δυνατότητα, να νομιμοποιηθεί μάλλον η δυνατότητα να γίνονται δεκτά στο ΟΣΔΕ τα αγροτεμάχια τους σύμφωνα με την καλλιέργεια που έχουν τώρα στην περιοχή που την έχουν μέσω της άτυπης ανταλλαγής που κάνουν μεταξύ τους οι αγρότες. Είναι ένα ζήτημα ιδιαίτερα τεχνικό. Θα μιλήσουμε με τον Γιώργο του Γιουργαντάτου, το υποσχέθηκα. Άλλωστε, ο Γιώργος Γιουργαντάτου, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, θα είναι στη Θεσσαλονίκη την 5η μεθαύριο, 16 του μηνός, 6 ώρα σε ένα ξενοδοχείο της πόλης μας, όπου γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα υπάρχει ένα ζήτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θεωρώ ότι όπως 5 χρόνια δινόταν αναβολή της εφαρμογής του ΑΤΑΚ, έτσι θα γίνει και πάλι. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, βέβαια. Έτσι. Υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα του κόστου παραγωγής, υπάρχει το πρόβλημα των αποζημιώσεων. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτό. Για πρώτη φορά πέρσι τους επιστρέψαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση του πετρέλαιου κίνηση, που είναι μια σημαντική ανάσα, γιατί τα τρακτέρ και οι θεριζολονιστικές μηχανές και όλα τα μηχανήματα του πετρέλαιο κέρν. Οπότε πήραν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα θα πάρουν και τη δεύτερη δόση. Επίσης, μειώθηκε ο έμφυα που ήταν σημαντικό γιατί υπήρχε έμφυα και πληρώνει και έμφυα για τις διάφορες αγροτικές τους αποθήκες και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι δίνουμε ανάσες στους αγρότες. Εντάξει, προφανώς εκτός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει το κλίμα δεν είναι. Δεν είναι. Έχω όμως δύο παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ. Επειδή είστε πολλά χρόνια και διακονείτε τη Β' Θεσσαλονίκης, διαπιστώνω μερικές φορές πως αρνείται η περιφέρειά μας να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Τι εννοώ? Λουτρά Απολωνίας. Λουτρά Λαγκαδά, Λουτρά Θέρμης, τώρα το κάμπινγκ στην Περαία, αν δεν κάνω λάθος, όπου ξεσηκώθηκε πάλι θόρυβος, δεν θέλουν κάποιοι, σεβαστό ασφαλώς, να αξιοποιηθεί. Γιατί αυτοχειριαζόμαστε, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν είμαι από αυτούς που έχουν μια άποψη που λέει ότι το κράτος ή η Δήμη γενικώς, ή οποιαδήποτε μορφή εξουσίας, είτε είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι κράτος, δεν θα πρέπει να κάνει επιχειρηματία. Είναι λάθος να κάνει επιχειρηματία, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Για παράδειγμα, αν τα λουτρά της Νέας Απολωνίας, αν τα λουτρά του Λαγκαδά, αν τα λουτρά της Θέρμης τα έχει ένας ιδιώτης, θα τα έχει αξιοποιήσει, γιατί στον ιδιώτη το πιο σημαντικό κίνητρο για να δουλέψει είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δουλεύουν 25 ώρες 24 ώρες για να μπορέσουν να πετύχουν το μέγιστο δυνατό κέρδος. Δυστυχώς είναι μια ευθύνη και των Δήμων διαχρονικά που δεν αξιοποίησαν μέχρι τώρα την έκταση των λουτρών. Υπάρχει μια κινητικότητα, θέλω να σας πω. Ειδικά με τα λουτρά της Θέρμης υπάρχει και ενδιαφέρομενος επενδυτής. Είναι στο στάδιο να προχωρήσει, αν θέλετε, ο Δήμος να αποφασίσει. Δεν ξέρω αν είναι μια ευαίσθητη περίοδος τώρα, γιατί μπαίνουμε και στις εκλογές σιγά σε αυτούς, αν θα το κάνει τώρα ή θα πάει λίγο αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, έχω την άποψη ότι θα πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων, όπως είναι οι αματικές πηγές, τα λουτρά του Λαγκαδά, της Νέας Απολωνίας και της Θέρμης, που βέβαια ανήκουν διοικητικά στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν. Το αυτό βέβαια ισχύει και για την έκθεση του παλιού Κάμπικ εκεί στην Αγία Τριάδα. Προφανώς η λογική το να είναι γίνουν όλα εκτάσεις πρασίνου και να μην υπάρξει αξιοποίηση είναι μια λάθος λογική. Βεβαίως να υπάρχει σεβασμός, βεβαίως να υπάρχει πράσινο, πολύ πράσινο, αλλά αν δεν υπάρξει ιδιότητα να αξιοποιήσει την έκταση, θα είναι όπως είναι σήμερα, μια έκταση φάντασμα όπου δεν ξέρω ποιοι μπορούν να μπαίνουν. Πάντως σίγουρα δεν μπαίνουν νομοταχείς πολίτες, αλλά δίθεται περιθωρία εκεί. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Καλή επιτυχία στο μαραθώνιο. Να είστε καλά. Μόνο μαραθώνιος. Ελπίζουμε ο μαραθώνιος να έχει σύντομο τερματισμό. Γιατί λέμε ότι είμαστε στην τελική ευθεία, αλλά τελική ευθεία μπορεί να είναι 2 Απριλίου, 9 Απριλίου, μπορεί να είναι Μάιο, μπορεί να είναι Ιούνιο. Να μην ξεχνάμε ότι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βάση το Σύνταγμα έχει τη δυνατότητα να πάει τις εκλογές και
το τέλος της συνταγματικής περίοδου, δηλαδή μέχρι και 7 Ιουλίου. Εύχομαι και ελπίζω να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, γιατί αλλιώς είμαστε. Τα κάνετε για να πάρει οι νέοι στις δουλειές τις καλοκαιρινές και να μην ψηφίσουν, κύριε Υπουργέ. Αύριο Σύνδο. Ορίστε. Αύριο Σύνδο, το απόγευμα. Αύριο το απόγευμα έχουν μια εκδήλωση στη Σύνδο, την Τετάρτη στη Γερακαρού, το Σάββατο πρωί στην Αρέθουσα, την άλλη Τρίτη στην Νέα Μηχανιώνα, την άλλη Τετάρτη στο Μελισσοχώρι. Δεν σταματάει το πρόγραμμα. Non-stop. Είναι αρκετά. Δεν το περιγράφω όλο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.